Ήθελες να μιλάμε λίγο πιο. Να είναι λίγο πιο ραδιοφωνικό. Αυτό έχει και. Αυτό είναι καινούριο. Το αγόρασα τώρα για το podcast και έχει και τέτοια μέσα. Για τα βιβλία. Για τα βιβλία. Για τα βιβλία. Μόνο ντροπή. Ντροπή. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Μόνο Ντροπή, εδώ που λέμε ντροπιαστικές ιστορίες σύμφωνα με δικές σας προτάσεις στο Instagram. Σήμερα μαζί μου στο στούντιο Ζήσης Ρούμπος. Να, εδώ τώρα έπρεπε να έχεις κουμπάκι μου να πατάς και να γίνεται στάδιο. Περίμενε. Το έχουμε και αυτό. Θα με στείλει τώρα. Δεν σε χάλασε καθόλου. Τέλει. Έχουμε και σε περίπτωση που πεις και κανένα αστείο. Ναι. Ρε τζέντζελα. Τέλειο. Γενικότερα είναι αυτό, ρε παιδί μου, επειδή πάρα πολλοί από τους καλεσμένους μου έχουν πει ότι δεν έχουμε κοινό στο στούντιο, οπότε είναι πολύ περίεργο να χειροκροτάμε τον εαυτό μας. Έβαλα κι εγώ εκεί πέρα ένα τζιγκλάκι έτοιμο. Είναι τέλειο και το laugh track θα ήθελα να μου το πρέσει σαν USB για τις παραστάσεις μου. Τέλεια. Λοιπόν, για να στείλετε δικές προτάσεις σε αυτή την εκπομπή, μπορείτε να πάτε στο Tukutubi που θα βρίσκεται κάπου στην οθόνη, το Instagram το δικό μου και φυσικά το Instagram του Ζήση, το οποίο μεταξύ μας οι περισσότεροι από τις προτάσεις που θέλατε να έρθει, μάλλον έχετε ήδη κάνει follow, αλλά ωστόσο είναι καλύτερο να πάρεις ακόμα. Πείτε το και σε φίλους σας! να κάνω όλοι follow! Είμαι influencer και θέλω κόσμο. Ambassador. Ambassador. Αυτό. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Να το πούμε και αυτό. Μονοτροπή! Θα σου πω κάτι. Έπρεπε να στο. Επίτηδε την έχει την παλαιστή και να το πει αλήθεια τώρα. Έσβησε το χαμόγελο νωρίς για νεαρό κωμικό. Νεαρό κωμικό! Να πω σε αυτό το σημείο ότι ήμουνα στο γύρισμα που ήσουν στο Λάμπρου του Φυσφή, το βραδινές ιστορίες στο Κοσμοτέ TV. Οκ. Ναι, οπότε ξέρω ότι έχει ιστορίες να πει. Έχω. Ναι, δηλαδή ήθελα να σε καλέσω, ρε παιδί μου, αλλά όταν είδα το τι ιστορία είπε του Λάμπρου, είπα εντάξει, σίγουρα. Δεν θυμάμαι ποια είπα. Είμαι σίγουρο ότι μπορούμε να κάνουμε 4 επεισόδια σήμερα, δηλαδή, και να μην μιλήσω καθόλου. Όχι, έχω ψωμάκι και. Τέλεια, μια χαρά. Ναι, τα έχει φέρει έτσι η ζωή που. Ευτυχώς έχω άπειρο υλικό για stand-up comedy. Λοιπόν, έχουμε και προτάσεις εδώ πέρα από το κοινό. Ακούω. Οπότε μπορούμε να διαβάσουμε και να μου πεις και εσύ τι έχεις. Λοιπόν, shoot. Παρτούζες έχουμε έναν φίλο ο οποίος είναι κλασική περίπτωση. Καλά, που ζητάει τσόντες. Έχω μια ιστορία για παρτούζες. Λοιπόν, είμαι σε καράβια Κρήτη. Μάγκης καταστρωματάκι. Δεν θυμάμαι τίποτα. Δεν ήταν συνενετικό, απλά έτσι συνέβη. Πρώτη σεξουαλική επαφή, ιστορίες με καθηγητές, ντροπιαστικές ιστορίες κατά τη διάρκεια του σεξ. Εντάξει, θα έχουμε πολλά τέτοια. Λοιπόν, stop, ένα pause. Δεν είναι πρώτη σεξουαλική επαφή. Ναι. Δεν μπορώ να αναπτυχθώ πάρα πολύ. Ωραία, για ευνόητους λόγους. Ναι. Απλά θα αναφέρω ότι σε πολύ νεαρότερη ηλικία. Ναι. Για πες. Και σε εποχές που δεν υπήρχε το ίντερνετ. Okay. Έτσι, σημαντικό αυτό που λέω τώρα. Ναι, δεν ναι, υπήρχε ναι. το ίντερνετ. Οπότε για να ενημερωθείς για οτιδήποτε έπρεπε ή να έχεις εγκυκλοπαίδεια. Ναι. Ή να έχεις το θάρρος να ρωτήσεις. Και όπως καταλαβαίνεις, για αυτά τα θέματα δεν ρωτούσα. Λέγαμε ένας τον άλλον. Σου μιλάω τώρα για πολύ τρυφερή ηλικία, ξεκινήματα εφηβείας. Οπότε. Ωραία, ναι. Νομίζαμε λοιπόν μέχρι ένα σημείο ότι το ανδρικό μόριο είναι φτιαγμένο με τον τρόπο που είναι φτιαγμένο. Spoiler alert. Για να μπαίνει μέχρι το tip μέσα. Α, αυτό νομίζαμε. Μάλιστα. Και το νομίζαμε κάποιοι. Σου λέει ρε παιδί μου, είναι το καπάκι. Είναι το καπάκι είναι... και μέχρι εκεί γίνεται. Σαν το κρασί. Κατάλαβες. Είναι, σαν την τάπα, ρε παιδί μου, για ναι, το μπάνιο. Σαν το κατσαβίδι. Ναι, ωραία. Δεν μπαίνει όλο το κατσαβίδι, είναι ωραία. Και κάποιοι αυτή τη γνώση την κρατήσανε μέχρι την πρώτη τους φορά. Αυτά θα πω για αυτό το θέμα. Έχω κάνει τη δουλειά μου. Όχι, ήτανε... Wow. Ξέρω, μπορεί να είσαι λίγο... Έχεις πάει και με άλλους, αλλά αυτό είναι λίγο too much. Και να το ρίχνεις στην κοπέλα. Γιατί λες, κάτσε ρε φίλε. Όλοι οι υπόλοιπες, εγώ από ό,τι έχω μάθει, εσύ τι όλο ρε φίλε, τι κατσαβίδι είναι. Και έχουν και από δουλειά εδώ αρκετά. Τώρα, το θέμα της δουλειάς σε μένα είναι με μεγάλο το φάσμα. Γιατί η δουλειά μου είναι και κινηματογράφος και τηλεοράσεις και θέατρο και παιδικό θέατρο. Στο παιδικό θέατρο, λοιπόν, όσοι συνάδελφοι θα έχουν δουλέψει θα το γνωρίζουν, όσοι δεν το ξέρουν, να σας πω ότι το παιδικό θέατρο προσφέρει έδαφος για άπειρα ευτράπελα, γιατί έχει να κάνεις με παιδάκια. Ναι, ναι, ναι. Ένα από τα πράγματα, λοιπόν, που έχω ζήσει είναι ότι έπαιζα κάποια στιγμή έναν κακό βασιλιά
στο Ευγένου Τριβιζά το Μαξιλάρια της Ουρανούπολης, το φοβερό παραμυθάκι. Και κάνω τέλος πάντων τον Απατήλαο, έναν αρπατήλαο, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Ένα κακό βασιλιά που θέλει να ακυρώσει όλες τις διακοπές και τα Χριστούγεννα. Και βγαίνω και λέω: λοιπόν, θα καταργήσω τα Χριστούγεννα, δεν θα ξαναπάρτε δώρα ποτέ. Τέρμα οι διακοπές! Ναι, και ναι. Κάπου σε μία ανάσα, μία παύση, κατάμεστο το θέατρο από παιδάκια σχολείο. Και λέω: θα καταργήσω δύο-τρεις τέρμα τα Χριστούγεννα, θα πεθάνει ο Ευασίλης. Είσαι μαλάκα. Ένα παιδάκι, δεν ξέρω πόσο χρόνο ήταν. Είσαι μαλάκα! Το πει με πόνο. Και φυσικά λυθήκαν όλοι, σταμάτησαν την παράσταση. Για να με πάψει. Σταματήσατε παράσταση με το είσαι μαλάκα. Δεν μπορούσα. Από τα γέλια και εμείς και αυτοί. Και οι δάσκαλοι, δασκάλες, παιδιά και εμείς πεθάναμε. Ένα από τα. Ναι, ένα από τα. Είναι αυτό, διάλειμμα, δεν γίνεται. Όχι, ναι, ρε, κάναμε intermission. Ναι, ναι, ναι. Είσαι μαλάκα. Η πρώτη φορά που ανέβηκε σκηνή ήταν 20 λεπτά. Η πρώτη φορά που έκανα stand-up είναι αφού έχω δει Κάρλιν και Bill Hicks και ανεβαίνω και κάνω 15 λεπτά. Πού? Στο Σταυρό του Νότου, αυτήν τη ιστορία την έχω πει πάρα πολλές φορές, μόνος μου, ναι. Χωρίς καμία καθοδήγηση, χωρίς καμία. Τότε δεν υπήρχε καν. Δεν υπήρχε. 2006. Γιατί χρόνο. Α, 2006. Βγήκες δηλαδή πριν από μουσικό, ας πούμε. Μπράβο, μέσα στο μουσικό πρόγραμμα ήμουνα. Έκανα κάποια σκετσάκια, συμμετείχα δηλαδή σαν ηθοποιός. Και αποφασίζω ένα βράδυ, γιατί είχα ένα κομματάκι που έβγαινα και ήμουνα μόνος μου. Και ένα βράδυ αποφάσισα να κάνω stand-up μόνος μου. Και έγραψα το προηγούμενο βράδυ ένα κείμενο. 15 λεπτό κιόλας. Μια α4 σελίδα. Μια χαρά. Και πέθανα εξαιρετικά. Αυτή είναι από τις πιο ντροπιαστικές σκηνές που έχω ζήσει. Όπου κατάμεστο το μαγαζί. Ναι. Εγώ πεθαίνω. Δεν θυμάμαι καν το κείμενό μου. Ναι. Κάτι έλεγα για Καραμαλή και Χριστό μαζί. Ρε, σου λέω, κοκκινίζω και τώρα, υδρώνω που το σκέφτομαι. Και ενώ πεθαίνω Σάββατο βράδυ, Σταυρό του Νότου 500 άτομα, σηκώνεται μία μεθυσμένη και φωνάζει: πότε θα τελειώσει όλο αυτό? Και της είπα: δώστε μου 5 λεπτά για κατεβαίνω. Και ήταν το μοναδικό σημείο που πήρα γέλιο. Τέλειο. Ναι. Και εκεί κατάλαβες ότι το improv είναι μια καλή. Και εκεί αγάπησα το improv για πρώτη φορά. Το ξέρεις. Δεν έφυγα από τη σκηνή ποτέ. Δεν έφυγα. Ναι, μετά κατεβήκα στην καμαρινιά, δεν με κοιτούσαν οι μουσικοί. Ναι. Μου λέγανε φάση πω δύσκολο κοινό. Αυτό είναι το αγαπημένο μου, ρε παιδί μου, ότι ο κωμικός δεν θα πει για τον Μπούτσο εγώ. Ήταν φίλε πολύ δύσκολο. Δύσκολη σήμερα. Δεν γελάνε. Ναι, δεν είναι ότι βγήκε σαν τον Καραγκιόζη και δεν έχει τίποτα να πει. Αυτή ήταν από τι top ντροπιαστικέ στιγμέ. Ναι, τέλειο. Ήτανε top. Στο Σταυρό του Νότου δε μου έχουν πετάξει και φιστίκια από τον εξώστη. Αλήθεια. Ναι. Τι έγινε. Ήμουν πάνω σκηνή και έκανα. Stand-up. Στο stand-up και μου πέταξε ένα σαν φιστίκι. Ωραία. Και με πέτυχε στον ώμο. Να σου πω κάτι γι' αυτό. Και, και στην προσωπικότητά μου. Ναι, όλο. Αχ, 5 ευρώ ψυχανάλυση ήταν αυτό. Μόλις μου στήσεις 50 ευρώ. Ψυχανάλυση. Μπορείς να λες και αυτό τώρα. Έτσι όμως είναι η ζωή. Έτσι όμως είναι η ζωή και. Έτσι μάθαμε. Έτσι και... μάθαμε να είμαστε αστεί. Η πλάκα είναι ότι αυτό πήγα να πω. Το έχω πει για κάποιους φίλους οι οποίοι ασχολούνται με το YouTube, ρε παιδί μου, και μου λένε πώς να γίνω καλύτερο. Πώς βελτιώνεις το υλικό σου. Και λέω ότι το stand-up νομίζω είναι από τις καλύτερες σχολές. Που δεν χρειάζεται να σπουδάσεις, απλά ανέβα, ωραία, και κατάλαβε ότι δεν είσαι αστείος. Με πάρα πολύ αγνό τρόπο, ρε παιδί μου. Δεν θα γελάσουν. Δεν θα γελάσουν. Και δεν το κάνουν από κακία. Ναι. Το κάνουν, δεν γελάνε γιατί δεν το πιάσανε. Γιατί δεν είσαι αστείος. Μου φάνηκε πάρα πολύ περίεργο και ήταν ίσως από τις πιο περίεργες φάσεις. Η πρώτη φορά που έκανα opening σε άλλον κωμικό, σε solo. Ναι. Βγαίνω, κάνω το opening act, ρε παιδί μου, 10 λεπτά. Δεν έχω ακούσει ποτέ το κείμενο του κωμικού και δεν ξέρω πότε είναι το διάλειμμα. Αλλά εμένα με έχει πιάσει κόψιμο και πρέπει να πάω στην τουαλέτα, η οποία για να πας στην τουαλέτα υπάρχουν δύο δρόμοι. Ωραία. Ή να πας πάνω από τη σκαλοσιά με τα φώτα που είναι ό,τι πιο επικίνδυνο υπάρχει. Ποτέ. Ή να περάσει από τη σκηνή όπως είναι το φυσιολογικό. Και παίζει ο άλλος και φύγει. Και παίζει ο άλλος, ωραία. Είμαι σε φάση θα περιμένω. Θα βγάλει διάλειμμα. Ήταν ο Κωνσταντίνος Ραβνιωτόπουλος, τέλος πάντων. Ναι. Και τον πιάνει μία φάση γιατί είχε από κάτω, ρε παιδί μου, κάποιους γνωστούς του ήρθαν από το σχολείο του, συμμαθητές του, ρε παιδί μου και τέτοιο. Ναι. Οπότε έχει πιάσει τέτοιο και κάνει crowd work. Ωραία. Και από εκεί που κανονικά θα παίζει μισή ώρα, παίζει 45 λεπτά έξτρα, 50, κάτι τέτοιο, ρε παιδί. Γιατί είναι σε φάση τώρα χαβαλές, ρε παιδί. Και τους γαμάει έτσι. Πάει χαμό η παράσταση, ξέρει γέλια, χειροκροτήματα. Δεν έβγαιζε από τη σκηνή. Κάτι θα γινόταν. Stand-up είναι, δεν είναι Τσεχόφ. Ναι, αλλά είναι η πρώτη φορά που βγαίνω σε opening act. Ήσουν αχεσμένος κυριολεκτικά και μεταφορικά. Οπότε πήγα σαν κάβουρας, κολλημένος στην κουρτίνα και στη σκαλοσιά. Ωραία. Πήγαινε έτσι. Ωραία. Και απλά παίζει κάποιος.
Γιατί κάποια στιγμή άκουσα κάτι το Ραβνιωτόπουλο στην επιστροφή μου από την τουαλέτα να σχολιάζει. Γιατί κάποιο παρατήρησε από το κοινό. Γιατί κουνιούνται οι κουρτίνε από πίσω. Γιατί χέζομαι. Γι' αυτό. Εγώ έτσι όπω το πήγαινε δρεμάν με το μαύρο παντελόνι, μαύρη κουρτίνα. Όχι, λέω, όχι, όχι, όχι. Χέστηκε, έχει σκουπίστηκε με την κουρτίνα και είναι ο Θεό μου από εδώ το εξή. We believe in you. Ξέρεις τι, ήτανε... Έπρεπε να το τολμήσει. Ναι, έπρεπε, γάμο το. Ξέρω ότι έχει μια ιστορία που ήθελα να κλείσουμε με αυτήν, γιατί όντω είναι ιστορία άρα. Ναι. Με δούλευε ω κλόουν. Και την έχω ακούσει εγώ την ιστορία. Έχει ακούσει την ιστορία, ναι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι την έχω ακούσει μόνο μια φορά και θέλω τόσο πολύ να μείνει στο ίντερνετ αυτό το πράγμα. Γιατί είναι. Μαλάκα είναι. Αυτό είναι το. Οκ. Okay. Εντάξει. Όλοι έχουμε περάσει από τέτοιε δουλειέ, ρε παιδί. Όχι τέτοια δουλειά, όχι αλλά τέτοια, δουλειά... τέτοια κατάσταση σε δουλειά, ρε παιδί μου. Ναι. Ωραία. Να το πάρουμε από την αρχή, ρε παιδί μου. Όταν ήμουν στην θεματική σχολή, δούλευα ταυτόχρονα και σαν κλόουν σε παιδικά πάρτι. Να αναφέρω ότι ήταν μια δουλειά την οποία τη λάτρευα. Όταν λέμε κλόουν, εννοούμε full κοστούμι. Ναι. Περούκα, μύτη, βάψιμο, full face και στολή. Ταυτίστηκες με τον τέτοιον, με τον Arthur Fleck, ρε παιδί μου, αυτό τέλος. Και μάλιστα η πλάκα είναι ότι. Έχω σκοτώσει στο μετρό, πράγμα. Ότι έχω σκοτώσει 3 ατομάκια στο μετρό. Και ας ξεκινήσει η επανάσταση. Το είχαμε συζητήσει αυτό και λέμε η ελληνική εκδοχή σκοτώνει τον Αρναούτογλου. Ούτε καν, αλλά. Okay. Σκέψτε τη σκηνή όμως. Ποιο θα πάει στο Tonight Show και πυροβολάει τον Αρναούτο. Τον Αρναούτο γίνει όλοι. Όχι. Πλάκα κάνω, Γρηγόρη. Παιδικά πάρτι λοιπόν. Και είμαι και καλός και είμαι πολύ καλός με τα παιδάκια. Τυχαίνει λοιπόν εκείνο το βράδυ, το μοιραίο. Ένα βροχερό βράδυ. Και με καλούν σε ένα πάρτι ένα ζευγάρι με ένα παιδί. Κάπως στην Εκάλη. Βόρεια και φυσικά. Δεν θυμάμαι. Εκάλη. Πάντως, βόρεια. Πολλά λεφτά. Ναι. Πολλά λεφτά. Ωραία. Πάω λοιπόν με την τσάντουλα μου. Η διαδικασία είναι ότι πήγαινα στο σπίτι. Γεια σου, καλησπέρα. Πού μπορώ να αλλάξω. Ωραία. Μπαίνω λοιπόν, μου ανοίγει η μητέρα. Γεια σου, καλησπέρα και αυτά. Θα πας σε ευθεία, μου λέει, στο τέλος του διαδρόμου, στα δωματιά και αριστερά. Θα μπεις, μπαίνω σε μια κουζίνα με κεντρικό island. 6 Φιλιππινέζες να μαγειρεύουν. Ένας τεράστιος διάδρομος με δωμάτια γύρω στα. Το σπίτι πρέπει να ήταν, ξέρω εγώ, 250-300 τετραγωνικά. Τι δουλειά κάνανε αυτοί άνθρωποι. Δεν έμαθα ποτέ. Δεν έμαθα ποτέ. Τους είδα στη φυλακή μια φορά που πέρασα. πάω, αλλάζω, βάφομαι και πάω στο σαλόνι. Ναι. Όπως συνήθως, μάλλον η διαδικασία είναι ότι έχουν μαζευτεί τα παιδάκια και κάνει εμφάνιση ο κλουν για να γίνει, για να γίνει το σπέκτακλ. Ναι. Ναι. Εγώ πάω λοιπόν και δεν έχει έρθει κανένα παιδάκι. Okay. Είναι μόνος του Δημητράκης, στο κέντρο του σαλονιού. Ναι. Και γύρω-γύρω κάθονται συγγενείς. Okay. Οι οποίοι απλά με κοιτάνε. Και ο Δημητράκης, το πρώτο πράγμα που λέει με το που με βλέπει είναι: εσένα δεν σε θέλω να φύγεις. Και πεθαίνω μέσα μου, γιατί καταλαβαίνεις ότι τώρα εγώ πρέπει να είμαι η ίδια σχέση. Προσπαθώ να φτιάξω μπαλόνια, να του πιάσω την κουβέντα. Εντάξει, τον έφτιαξε κατάθλιψη το Δημητράκη, δε. Δεν ήθελε με τίποτα. Και κάποια στιγμή πολύ σπαστά και πολύ αργά και καθυστερημένα αρχίζουν σιγά-σιγά να έρχονται ένα-ένα τα παιδάκια τα υπόλοιπα. Ποτέ μπουγιο. Για να γίνει τζερζελές, ναι. Με αγνοούσαν. Οπότε κάποια στιγμή, πολύ 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 πιο μετά, αφού έχω πεθάνει μέσα μου και δεν ξέρω τι να κάνω γιατί δεν μου δίνει σημασία ούτε Δημητράκη ούτε κανένας, μαζεύονταν γύρω στα 15 παιδάκια. Ωραία. Και κάποια στιγμή η μαμά μου λέει: ωραία, τώρα οι μεγάλοι θα πάμε μέσα να φάμε και τα παιδιά θα κάτσουν με τον κλόουν. Ναι. Και ξεκινάνε 15 παιδάκια να μου βαράνε. Είμαι ο Άρθρο, το καταλαβαίνεις. Εγώ συγκινήθηκα από τον Τζόκερ. Γιατί το έχω ζήσει. Στην πρώτη σκηνή. Τον μπάσταρδο Δημητράκη μεγάλο ερμαλάκι. Κρακ! 15 παιδάκια τα οποία παίρναν τα σάκια, πορτατίφ, μαξιλάρια από καναπέδες, με τα παπούτσια μου κλωτσάγαν στα καλάμια. Μου τραβούσαν το παντελόνι και βάζανε μέσα αντικείμενά μου. Μαλάκα, πόσο χρονών ήταν τόσο πολύ και 5 με 7. Μαλάκα, τι φάση. Φάση ζούγκλα, ναι. Όπου εγώ πονάω, προσπαθώ να τα σταματήσω. Έχουν πέσει πάνω μου. Έχω γίνει αντικείμενο χλεβασμού. Και με χτυπάνε μέσα στο όλο χάος ένα παιδάκι. Βγάζω το πιστόλι και τα φύσκω του. Ναι, και είναι το γνωστό τέτοιο και φεύγω του. μέσα στο όλο χάος ένα παιδάκι. Έτσι, πιο μικρό από τα υπόλοιπα, με γαλανά ματάκια ξάνθω, με κοιτάει στεναχωρημένο. Γιατί προφανώς έχει άλλη εικόνα για τους κλόουν. Ναι. Οπότε, δεν τους οπότε έχω και τη στύψη ότι αυτή τη στιγμή αυτό το παιδάκι θα αποκτήσει. Τρώω ξύλο. Ναι.
Και κάποια στιγμή έρχεται μέσα σε όλο αυτό και να λέω: μη σας παρακαλώ, σταματήστε! Δημήτρα, ναι, 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 ναι. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, ναι, ναι. Κάποια στιγμή έρχεται η μητέρα μέσα και με βλέπει και έχει αυτό το βλέμμα το. Τέτοιο, I raise a monster. Όχι, όχι. Α, όχι, καθόλου για το παιδί τη. Ήταν εμένα, κοιτάξτε. Ναι, φάση... Μαν, ξέρω. Ναι. Απογοήτευση ναι, ναι. Για το γραφείο σα. Βγάζει τα λεφτά μου, κάνει έτσι. Απογοήτευση για σένα. Για μένα. Τι φάση, ότι δεν μπόρεσα να κάνω τα παιδάκια καλά. Έφαγα παροτάκι που πατάκι το βράδυ. Ότι θα είσαι και στη φάση ότι δεν είναι. Δεν τα κάνει καλά. Ναι, ό,τι να είναι. Και βγάζει τα λεφτά. Και μου τα βάζει στη χούφτα και μου λέει: ήταν να κάτσω μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, δύο. Και μου βάζει τα λεφτά στο χέρι και μου λέει: εντάξει, μπορείς να φύγεις. Και φεύγω όπως την ταινία. Ναι, ναι, ναι. Έτσι. Ναι. Δεν ξεβάφτηκα. Ναι, ναι. Είχα ένα παπί τότε. Πήγα και σκότωσα έναν άστεγο. Ανέβηκα στο παπί σχεδόν βουρκωμένος με τον βάψιμο του κλό. Τώρα ο κόσμος θα νομίζει ότι είναι ψέμα όλη η ιστορία. Όχι, όχι, δεν συμβεί. Είναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν είμαι επηρεασμένος από την ταινία. Η ταινία είναι επηρεασμένη από τη ζωή. Γιατί κλώνουν έτσι, περνάνε. Ναι, ναι. Είναι αυτό που λέμε. Εγώ την άκουσα την ιστορία πολύ πριν βγει η ταινία. Και απλά είναι τόσο ταιριαστό με τον Τζόκερ πλέον. Κατέβηκα, έφτασα σπίτι μου, ξεβάφτηκα. Και σκότωσα τη μάνα μου. Και σκότωσα. Και φεύγω. Γιατί με ψάχνουνε! Κουντάνι! Όχι, ήταν. Είχαμε μια διαφωνία για τον Τζόκερ, εν πάση περιπτώσει. Spoiler. Και ήθελα να το φέρω. Spoiler, ναι. Σου άρεσε πάρα πολύ η ταινία και εγώ το θεώρησα, ας πούμε, τύπου, καλή, okay, αλλά όχι ναι, τόσο ναι, ναι, ναι. Όσο εσύ, ρε παιδί μου. Και είσαι σε φάση. Εσύ πες να είσαι σε φάση. Ναι, αυτό έπρεπε να κάνω. Ναι, ναι. Make sense, ναι. Εμένα μου μίλησε αλλού, κατάλαβες. Αυτό κάνεις. Ήτανε. Είδες τον επαγγελματία. Είδες τον επαγγελματία και λες, γι' αυτό αυτός είναι. Αυτό θα πρέπει να έχω κάνει. Γι' αυτό είμαι εγώ ακόμα Ελλάδα. πήγα σπίτι, ξεβάφτηκα, πήρα το γραφείο, επέστρεψα κάποια πράγματα που μου είχαν δώσει και δεν το ξανακάνω ποτέ αυτό το επάγγελμα. Ναι. Και κάπου εκεί τελειώσαν οι κλόνοι για μένα. Εκτός από αυτό που ζει μέσα μου και κλαίει. Δημητράκη, δεν θα σε πετύχω πουθενά. Φαντάζεσαι να έρθει κάποια στιγμή σε κάποια παράσταση μου και να πει: είμαι ο Δημητράκης. Αλήθεια! Τώρα μπορούσες να το λύσεις πάρα πολύ εύκολα. Φεύγεις ως κλόουν, ωραία, και επιστρέφεις με κόκκινο μπαλόνι. Και τα γαμάς τη μάνα τα παιδάκια. Τι είναι, έχεις πρόβλημα. Δημητράκη. Είναι αυτό τώρα πλέον, είναι τέτοιο. Απλά έχεις ένα κόκκινο μπαλόνι emergency. I missed you. Έπρεπε να έχω δει Τζόκερ νωρίτερα. Ναι, έπρεπε. Και τότε θα τα λέγαμε. Δεν είχες κάποιον να σου πουλήσει όπλα. Δημητράκη, ή να έχω δει το Dark Knight νωρίτερα. Το Rise, το Dark Knight. Το Dark Knight, ναι. Δημητράκη, να σου δείξω μαγικό κόλπο με το μολύβι. Και μετά φεύγεις και πατάς το κουμπί και φεύγει όλο το σπίτι. Σου έχει τύχει κανένα τέτοιο γενικά ξανά σε δουλειά? Όχι προφανώς αυτό ακριβώς, αλλά το να πεις ρε φίλε πρέπει να φύγω οπωσδήποτε από εδώ. Ναι, ναι. Δεν μου έχει ξανατύχει και μάλιστα όχι πολύ παλιά, πριν 3 χρόνια. Ναι. Είμαστε και κάνουμε εταιρικό improv. Αυτό είναι για εταιρείες που σε προσλαμβάνουν και κάνεις παιδί μου ένα αστείο segment μέσα σε μια παρουσία. Ωραία. Και είμαι με τον Γιάννη του Σαραγκατσάνη. Νομίζω ούτε αυτό ούτε εγώ θα το ξεχάσουμε ποτέ αυτό. Ναι. Δεν θα πω πού. Ούτε την εταιρεία, ούτε τον επιχειρηματία με τα αδιανόητα χρήματα, ο οποίος ανέβηκε πάνω σκηνή. Δεν έχει νόημα. Τώρα παίζαμε κούνα τα νήματα. Ωραία, ναι. Ωραία, είμαστε 2 άτομα και έχουμε σηκώσει τον επιχειρηματία που κάνει το event. Αδιανόητα λεφτά, ξαναλέω. Κι άλλον ένα άνθρωπο για να μας κουνάνε. Καταλήξαμε εγώ με τον Γιάννη να μας έχει κολλήσει και να μας βιάζει με ένα μπουκάλι κέτσαπ. Το μπουκάλι κέτσαπ δεν υπήρχε. Ήταν στον αυτοσχεδιασμό μέσα. Γιατί μου σε φάση πήρε πολλές πρωτοβουλίες. Το κούνα τα νήματα ήταν. Κανονικά απλά σου κουνάνε το χέρι και τέτοια. Το κούνα τα νήματα ήταν αυτό και καλά το έπρεπε να φτιάξουμε ένα μπέργκερ. Δεν θυμάμαι κάτι. Φέρουμε το μπιφτέκι και κάνουμε αυτό. Και αυτό άρχισε να περνάει πολύ ωραία και οι φίλοι του γελάγανε. Οπότε πήρε το Γιάννη, με κόλλησε πάνω και καλά με το μπουκάλι κέτσαπ που κράταγε για να βάλει στο μπέργκερ. Ναι, ναι, ναι. Μα έκανε ότι γαμιόσαστε, ναι. Μήπως γενικά, ήταν... παιδιά, να ασχοληθείτε είσαι με την σίγουρος ότι δεν είχε κάποια σχέση με τον Δημητράκη. Και είναι ο Δημητράκης, λέει. Είναι ο θείος του. Ο Δημητράκης ήταν σε μια γωνία, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Κοίτα. Ο οποίος είναι σάικο και έχει βαρθεί να μου καταστρέψει τη ζωή. Και έρχεται σε κάθε παράσταση και κάνει κάτι. 2 στα 2, Ρούμπο. 2 στα 2. Εντάξει, τα άντεξε γι' αυτό. Με θυμάσαι, ρε, πώς. 2 στα 2. Μετά να έρθει, ξέρω εγώ, σε κάποιο live και να κάνει κανονικά με πιστόλι. Αφού δεν πεθαίνεις μόνος σου, ρε πούστη. Αφού δεν αυτοκτονείς. 1, 2, 3, βαρέθηκα. Δεν είναι αστείο πια. Πολλά τραύματα, πολλά ψυχολογικά. Αλλά νομίζω με το improv, εγώ προσωπικά τουλάχιστον σε όλα αυτά που εμπλέκεται το κοινό, μου αρέσει πάρα πολύ όταν υπάρχουν κάποιοι που περνάνε καλά,
αλλά πήρανε λίγο παραπάνω πρωτοβουλίες από όσο έπρεπε. Ναι. Ισχύει αυτό. Ισχύει και πάρα πολύ και με τα παιδιά, ρε παιδί μου, το έχουμε ζήσει. Ναι. Με τον Δημήτρη και τον Λάμπρο, όταν ειδικά στα παιχνίδια που συμμετέχει κόσμος, ναι, θα σου κάτσει. Η αναλογία είναι 1 στις 9. Okay. Θα σου κάτσει μία περίπτωση ανθρώπου που θα πάρει πρωτοβουλίες για να βγάλει κάποια δικά του θεματάκια. Ναι. Και τότε θα γίνει, ναι, τότε θα γίνει το, ναι, που αντέχεις το χρόνο. Έχεις κάνει, ρε παιδί μου, improv πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, μου είπες, ρε παιδί μου, τώρα για το εταιρικό. Αλλά ποια είναι η στιγμή από όλα αυτά που έχετε περάσει με τον Λάμπρο και με τον Δημήτρη που λες ακόμα και σήμερα ότι πω πω μαλάκα αυτό ήταν. Δεν μπορώ να τις πω αυτές τις στιγμές. Α, δεν μπορείς να τις πεις. Είναι τόσο. Ναι, είναι κάποιες που δεν. Εντάξει, όχι, μπορώ να σκεφτώ κάτι που θα μπορώ να μοιραστώ. είχαμε σηκώσει κάποια στιγμή καλοκαιρινή περιοδία. Ναι. Στο Κούνα τα νήματα με τον Λάμπρο. Γενικά υπάρχει ένα μοτίβο στο Κούνα τα νήματα. Στο Κούνα τα νήματα υπάρχει γιατί υπάρχει η σωματική επαφή. Ναι, 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 ναι. Και δεν το αντιμετωπίζουν όλοι με την ίδια ευγένεια. Ναι. Και έρχεται λοιπόν ένα παιδί το οποίο πρέπει να έχει να κάνει μπάνιο πάνω από. Μπέσα σου μιλάω τώρα, πάνω από 15 ημέρο. Αυτός λοιπόν έχει αναλάβει τον Λάμπρο. Είναι αυτή η μυρωδιά, oh, είναι αυτή η μυρωδιά που μένει στο χώρο. Όχι. Σου μιλάω για τέτοια. Είναι η μυρωδιά που μπαίνει στο ρουθούνι και, ναι, φεύγει, ναι, ναι, μετά από 2 μέρες. Μόνο. Είναι αυτή η μυρωδιά και, ναι, είναι συνδυασμός πραγμάτων. Είναι αυτό. Καλοκαίρι. Έχει συνδυάσει την ανάμνηση με τη μυρωδιά. Είναι τόσο καλή μυρωδιά. Θυμόμαστε ακόμα και γελάμε. Ναι. Λοιπόν, αυτό που έγινε λοιπόν στο Κούνα τα νήματα είναι ότι κάποια στιγμή, ναι, έπρεπε να περπατήσει ο Λάμπρος και το συγκεκριμένο παιδί δεν του κούνησε τα πόδια για να περπατήσει. Ναι, ναι, ναι. Τον πήρε αγκαλιά. Σφιχτά. Όχι. Και τον σήκωσε. Και ο Λάμπρος ήταν κολλημένος πάνω στο σώμα του. Τέλειο. Νομίζω. Στο διάλειμμα άλλαξε ρούχα ή όχι. Δεν μπορούσε να αλλάξει ρούχα, όχι. Αλλά νομίζω ότι δεν θα ξεχάσω ποτέ τη φάτσα του Λάμπρου. Νομίζω ότι δεν θα την ξεχάσω ποτέ. Πήγε παραλίγο να βάλει τα κλάματα. Παραλίγο να κλάψει. Εγώ έκλαψα, ναι, από τα γέλια. Ναι. Και όλο αυτό λίγο να κλάψει. Ναι. Τέλειο, τέλειο. Νομίζω το improv μακράν είναι φτιαγμένο για να μπορεί να έχουν ηθοποιοί ιστορίες να πούνε σε περίπτωση που η καρδιά τους πάει καλά. Είναι, ναι, είναι αυτό. Είναι. Ο αυτοσχεδιασμός, μηδέν σενάριο, το απρόβλεπτο, ναι, σε συνδυασμό και με κόσμο. Ναι. Ναι, γίνεται χαμός. Είναι χάλια, χάλια. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σε ευχαριστώ. Εγώ σε ευχαριστώ, Κώστα. Εύχομαι είναι καλή η δεύτερη συνέχεια. Φορά που έρχεσαι στο κανάλι, by the way. Ναι. Είχαμε και το improv challenge που κάναμε. Επίσης την πρώτη φορά που είχα έρθει πήγα να πάθω κεφαλικά. Πολλά κεφαλικά. Φαντάζομαι έχεις άλλες τόσες ιστορίες να πεις, αλλά είναι καλό που το ότι περιοριστήκαμε κάποια σε κάποια. Κάποια πράγματα είναι καλό να μην λέω. Από ό,τι συνειδητοποίησα μόλις τώρα. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν το podcast. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε. Ελπίζουμε να μην μας κάνετε μήνυση στις επόμενες μέρες που θα βγει αυτό το podcast. Εντάξει, παιδιά, και μην ξεχνάτε, πλάκα κάνουμε. Ναι, εννοείται. Αν θέλετε να στέλνετε δικές προτάσεις για τις ιστορίες που λέμε, σήμερα είπαμε πράγματα από δικές σας προτάσεις, στείλτε στο Τουκουτούμπι, θα βρίσκεται στην οθόνη, όπως και το Instagram του Ζήση, ο οποίος πλέον έχει κάνει. Έχει το. Έχω το The Z. Το The Z, άδεμο, ναι, έχω το The Z. Ναι, το οποίο ανεβάζεις πλέον. Ενίοτε ανεβάζω και εκεί, μάλλον θα ασχοληθώ πιο επισταμμένα στο μέλλον. Τέλεια, μια χαρά. Οπότε θα έχω και όλα τα social media του. Αναμένεται σύντομα collab. Yeah, collab με YouTube. Ναι, αυτό. Οπότε, άμα θέλετε να τσεκάρετε και το πότε έχει improv, πότε έχετε όλες αυτές τις ωραίες τέτοιες. Έχετε και το live στο YouTube τώρα με το. Ισχύει κάθε πρώτη Δευτέρα του μηνός. Αυτό. Οπότε, ακόμα καλύτερα. Μακάρι να περάσω κι εγώ. Κι εγώ θέλω. Να έρθεις, ναι, ναι. Κύριε Ζήση, να παίξω. Δεν να, είναι. Α, να παίξεις. Να παίξω. Στο Κούνα τα νήματα θα σε μάθω. Τέλεια. Μπάνιο να κάνεις. Άμα έχει κέτσαπ, όλα καλά. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα με ένα ακόμα Μόνο Ντροπή. Κάθε Δευτέρα εδώ στις 12 το μεσημέρι, όπως πάντα, για να σας φτιάχνει τη Δευτέρα. Να είστε καλά. Αν σας αρέσουν αυτά τα βίντεο, subscribe, καμπανάκια για να έρχεται ειδοποίηση. Γεια σας. Γεια. Yeah.